Τα ανταποδοτικά ωφέλη από την υδροδότηση της Κορίνθου από τις πηγές της Θυμφαλίας περιμένει ακόμη ο πρώην ορεινός Δήμος, ο οποίος σήμερα έχει συνενωθεί με το Δήμο Σικιονίων. Ο Δήμαρχος της περιοχής, Σπύρος Σταματόπουλος, υποστήριξε ότι στην περιοχή έχουν δρομολογηθεί έργα για την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντα χώρου, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι είναι ο μόνος Δήμος στην Κορινθία που έχει αποθέματα νερού, περισσότερο δηλαδή από τους άλλους Δήμους. Είναι λογικό ότι το Κιάτο, η πόλη του Κιάτου και τα χωριά τα οποία έχουν πρόβλημα να υδροδοτηθούν. Τώρα από πού, πότε και πώς θα πρέπει να πάμε σε μια λύση ορθολογική η οποία θα προκύψει μέσα από υδρογεωλογικές μελέτες, άλλωστε αυτό προβλέπει η διαδικασία, για να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα ίδρευσης πρέπει να έχουμε μελέτες υδρογεωλογικές και με προτεραιότητα βέβαια πρέπει να δώσουμε στα αναβλύζοντα νερά και μην ξεχνάμε ότι πρέπει η υδροδότηση της Κορίνθου, η πόλη της Κορίνθου που υδροδοτείται από τις πηγές της Θυμφαλίας να πληρώσουν τα ανταποδοτικά ωφέλη προς το πρώην Δήμο Θυμφαλίας. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Όμως πρέπει, διότι υπάρχει το επιχείρημα ότι αυτές οι πηγές προστατεύονται και από την φυσική παρουσία των κατοίκων της Θυμφαλίας, αλλά και από έργα τα οποία εμείς ως Δήμο Σικιονίων έχουμε δρομολογήσει, παραδείγματος χάρη το αποχετευτικό δίκτυο της Θυμφαλίας, την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά είναι ενέργειες, δράσεις και έργα που κοστίζουν, γι' αυτό ζητάμε και την συνδρομή της Κορίνθου να πληρωθούν τα ανταποδοτικά ωφέλη προς τον πρώην Δήμο Θυμφαλίας. Και σε περίπτωση που αργεί ή δεν τα πληρώνει, τι θα γίνει? Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα. Αυτό είναι διαδικαστικό το θέμα, είναι νομικό, δεν το... Εγώ σας μιλάω για το επιχείρημα το πολιτικό, σας μιλάω για το επιχείρημα το αναπτυξιακό όλη της Κορινθίας.